πούμε δύο πραγματάκια για την Νάουσα και πώς μπορεί η Νάουσα να πάει να κάνει το επόμενο βήμα. Στο δικό μου μυαλό έχω αυτή τη στιγμή δύο πραγματάκια που θέλω να πω. Το πρώτο είναι ότι οι σοφιστικές αγορές, οι premium αγορές, ζητάνε πλέον τερουάρ κρασιά. Κρασιά τερουάρ. Και η Νάουσα είναι. Αλλά νομίζω ότι αν πάμε και σε κρασιά από αμπελοτόπια, θα μπορέσει να πάρει μια υπεραξία. Έχει δυνατότητα η Νάουσα. Έχει δυνατότητα. Single vineyard, κρασιά, αμπελοτόπια. Νομίζω ότι έχει δυνατότητα για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν. Δοκιμάζουμε. Ήδη έχουν βγει κάποια στην αγορά και θα βγουν και άλλα. Και το δεύτερο που νομίζω είναι πολύ σημαντικό είναι η παραγωγή να δείξουν μια εξωστρέφεια. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν ένα θησαυρό και να βγουν προς τα έξω δυναμικά για να κάνουν ωραία πράγματα. Τι χρειάζεται γι' αυτό? Αυτό είναι βασικά να έχεις μεγάλη συζήτηση, να έχεις όραμα, να το πιστεύεις, σοβαρότητα και να επιλέξεις τις σωστές δράσεις, γιατί ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Άμα χάσεις την ευκαιρία, δεν την ξαναέχεις. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια λοιπόν στους παραγωγούς. Στην υγεία μας. Ακόμα καλύτερα κρασιά, γιατί είπαμε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εκεί πολύ σωστά να φτάσουμε κάποτε. Στην υγεία μας είναι πολύ ωραία Νάουσα.